κύριε. Καλημέρα, τι γίνεται. Τι κάνετε. Ήταν και των τριών ιεραρχών εχθές, οπότε γίνεται η σύνδεση. Ναι, ναι. Ρε φίλε, τι ήταν αυτό εχθές. Καταιγίδα. Κοίταξε, πολύ παράξενο παιχνίδι για Ολυμπιακό το χθεσινό μάτς. Δηλαδή και το μπλοκάρισμα στο πρώτο ημίχρονο, που βέβαια το έχει ξαναπάθει αυτό, πρέπει να έχει ένταση λίγο ντεσιβέλ στα αποδυτήρια του ημίχρονου. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Το επιβεβαιώνω. Μετά ξεσπάσαμε, βγήκαμε, τους πνίξαμε στην άμυνα, τους χαλάσαμε, τρέξαμε, βγάλαμε το Moses Wright, κάρφωνε αυτή την μπάλα, έκλεβε, έκανε τάπες, ο Κάναν σούταρε τρίποντα, χαμός. Και ξαφνικά, εκεί που το μάτς έχει πάει στους 20 πόντους, 25, παθαίνει πάλι ένα μικρό blackout ο Ολυμπιακός. Βέβαια ήταν, ήταν διαχειρίσιμο. Λίγο, ναι, ναι, και ήταν και λίγο αφαιρό το πόδι από τον Κάναν. Περίεργο όμως μάτς. Περίεργο μάτς. Κοίτα, σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιάζει με αυτό του πρώτου γύρου. Mm-hmm. Που έγινε πριν από ένα μήνα στο Βερολίνο. Ναι. Καθώς για όσους δεν το έχουν δει, μέχρι το 15 ο Ολυμπιακός στο Βερολίνο χάνει 11-12 πόντους. Ναι. Και πατάει τον Γκάζι ξαφνικά, το αλλάζει όλο και κερδίζει με 27, αν δεν κάνω λάθος. Ασφαλώς είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές, γιατί τότε έπαιζαν όλοι οι ψηλοί, όλα τα ψηλά όρια. Ο Ολυμπιακός βγήκε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι έκανε όλα όσα δεν έπρεπε να κάνει για να βάλει ομάδα τύπου Άλμπα στο παιχνίδι. Τι εννοώ, της επέτρεψε πάρα πολύ transition παιχνίδι. Η Άλμπα δηλαδή πήρε πάρα πολλούς πόντους είτε σε πρωτεύοντα είτε σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν καλές επιστροφές, είχαν κακή προσαρμογή στην άμυνα και κυρίως δεν σπατάλησαν καθόλου σωστά τα ομαδικά τους φάουλ, με αποτέλεσμα να εκτελέσει η Άλμπα 11 βολές στο πρώτο ημίχρονο από φάουλ πάνω σε σουτ. Και στην δική τους επίθεση είχαν μπλοκαριστεί πάρα πολύ στην άμυνα ζώνης του Γκονζάλεθ από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι επειδή ήταν άστοχοι, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η άμυνα σπάει από μακριά, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι ήθελε και λίγο να σπάσει από μέσα. Το έκανε κάπως ο Γουλιαμς Γκος στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Λαριτζάκης, αλλά ήταν εμφανές ότι επειδή ο Ολυμπιακός δεν είχε κανονικό πεντάρι να ακουμπήσει την μπάλα, ούτως ώστε η άμυνα να προσαρμοστεί πάνω του και να βγουν κάποιες πάσεις από μέσα προς τα έξω, είχε θεματάκι πάρα πολύ μεγάλο σε αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο του πρόβλημα επιμένω ήταν η άμυνα. Mm-hmm. Γιατί όταν έχεις βάλει 45 πόντους στο ημίχρονο και έχεις δεχτεί 48, είναι καλό το πρώτο, πολύ κακό το δεύτερο. Ναι, ναι. Επειδή νομίζω ότι όντως γίνανε αυτά τα πράγματα στα αποδυτήρια, έτσι δεν θέλει και πολύ σκέψη, ο Ολυμπιακός βγήκε πάρα πολύ πιο έξυπνα στο δεύτερο μέρος. Είχε καλύτερες επιστροφές, έπαιξε πολύ πιο σκληρή άμυνα. Είχε τον Ράιτ, τον μπλοκαρισμένο, τρακαρισμένο Ράιτ, λογικό, γιατί το παιδί ήταν 72 ώρες στην Ελλάδα, μπήκε στην πεντάδα ενός αγώνα που είχε πολύ μεγάλο πρέπει για τον Ολυμπιακό. Έκανε δύο φάουλ γρήγορα και βγήκε. Στο δεύτερο του πέρασμα όμως νομίζω ότι έχει κάνει μια από τις σπάνιες εμφανίσεις πρωτοεμφανιζόμενου. Προσοχή, δεν βγάζω συμπέρασμα, ούτε ο Ολυμπιακός πήρε τον καινούριο Kyle Hines, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Απλά έκανε αυτά τα 3-4 βασικά πράγματα που του ζήταγε ο προπονητής για να είναι αποτελεσματικό στην άμυνα και να τελειώσει τις φάσεις στην επίθεση. Εντάξει, ήταν και ο Κέιναν πραγματικά σε πολύ μεγάλη μέρα. Έγραψε ιστορία, ήθελε ένα τρίποντο για να σοφαρίσει το ρεκόρ. Απλά εκεί χάλασε λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού και ξέρεις, δεν μπορούσαν οι παίχτες μετά να κυνηγήσουν το ρεκόρ, γιατί φαινόταν από ένα διάστημα και μετά ότι ο Ολυμπιακός κυνήγαγε το ρεκόρ του Κάναν. Ναι, το κυνήγαγε, αλλά κάποια, στιγμή τα κάνανε όλα λάθος τα υπόλοιπα. Το μυαλό είναι στο αεροπλάνο, γιατί τώρα έχουν μπει στο αεροπλάνο ήδη. Ναι. Να πάνε στο Μόναχο, έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λογικό το χαλάρωμα στο τέλος. Νομίζω θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ο Ολυμπιακός αν μπαίνανε τα παιδιά που δεν είχαν παίξει πολύ. Mm-hmm. Ξέρεις, να είχαν ένα κίνητρο να αποδείξουν κάτι, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Την άμυνα ζώνης τώρα την έσπασε με ένα πολύ μαγικό τρόπο για μένα, απλό. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Έβαλε τον Παπα-Νικολάου στο 4 στην καρδιά της ζώνης. Mm-hmm. Παπα-Νικολάου μοίρασε 7 assist, έκανε ρεκόρ καριέρας. Και παρότι τα φώτα λογικά πέφτουν πάνω στον Κέιναν και στον Ράιτ, νομίζω ότι και η δουλειά που έχει κάνει ο Παπα-Νικολάου αλλά και ο Μπρασδέκης χθες ήταν πολύ κομβική, ούτως ώστε να έρθει αυτή η αυτονόητη, αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου καθόλου εύκολη νίκη, έτσι. Ναι. Εντάξει, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το συζητάγαμε χθες, αν θυμάσαι, ότι ήταν ευκαιρία για τον Moses Wright να πάρει ανταγωνιστικά εγώ, λεπτά. Εγώ Ιαν θα τον λέω αυτόν. Ιαν, γιατί Ιαν. Όλους τους Wright, εγώ Ιαν τους λέω. Επειδή... Μεγάλος μου εσείς, φίλε. Και φοράει και το δύο του Moses Malone, το νου σου. Εντάξει, τώρα δεν θα μπει την κολλή μυθρόξινο. Εγώ ξέρω ότι αυτή με Κεζεφέντη, ό,τι παίχτη έχει δώσει στην Ευρωλίγκα φέτος, πιάνει. Ποιον πήραν στη θέση του Wright.
Θα σου πω σε δύο αγωνιστικές. Θα πάω τον πάρουμε γι' αυτό πριν παίξει. Μήπως πρέπει να πάρει μεταγραφή μια ελληνική ομάδα το σκάουτερ, έτσι. Εδώ που τα λέμε τώρα. Εγώ θέλω να ρίξω λίγο τους τόνους. Πραγματικά το ρυθμό είναι πολύ βασικό αυτό. Νομίζω ότι δικαιώνεται η επιλογή του Μπαρτζόκα να πάρει έναν παίκτη ο οποίος ίσως να ήταν λίγο πιο άσημος από κάποιους άλλους που ακούστηκαν. Αλλά είναι πεζούμενος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με βλέπεις πολύ σιωπηλό γιατί κυρίως έβλεπα την Νότιγχαμ Άρσεναλ, αλλά το είχα στο κινητό το μάτς. Η διαφορά που έκανε αυτό το παιδί νομίζω ότι είναι η ενέργεια. Ναι, έχει πολύ ενέργεια. Έχει πάρα πολύ ενέργεια. Και είναι πολύ αθλητικός και είναι και πολύ φρέσκος σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι φρέσκος. Γιατί δεν είναι καταπονημένος όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και βέβαια είναι και τελείως διαφορετικό στυλ από και τα τρία πεντάρια. Βέβαια, ναι, καμία σχέση. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Και το παίρνει χθες, νομίζω. Το χθες ότι μέσα στην ατυχία του Ολυμπιακός μπορεί να βάλει ένα παιδί το οποίο θα δώσει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα τον κάνει λίγο λιγότερο προβλέψιμο. Έτσι. Αυτό μένει να δούμε, αλλά ξαναλέω, θέλω πάντα να κρατήσω. Θα χρειαστούμε και χρόνους τώρα για να βγουν συνεργασίες, για να δούμε pick and roll και πώς λειτουργείς αυτά. Σίγουρα, ναι. Τέτοια πράγματα. Γιατί δεν ξέρω τα μικρά ονόματα των συμπαιχτών του ακόμα. Ναι. Τα pick and roll με τους υπόλοιπους δεν. Και μερικοί έχουν και δύσκολα. Δηλαδή τώρα άντε να μάθει Αμερικανός το Γιαννούλης. Δηλαδή. Ή να το πούνε Κωνσταντίνος. Άντε να κρίνει. Πάντως εξ' από αυτά από τους δύο πρωταγωνιστές, νομίζω ξαναλέω ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη καλή εμφάνιση του Παπα-Νικολάου. Που είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό. Και ο Μπρασδέκης ήταν καλός στο διαστημικό. Μπρασδέκης, πρώτο καλό παιχνίδι Ευρωλίγκας, τον βοήθησε πάρα πολύ το μάτσο τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά βάλε και κανένα ελεύθερο σούτρε, παιδάκι. Ναι, βάλε. Ναι, αυτό το έχει ακόμα. Βάλε και κανένα ελεύθερο. Ναι, βάλε. Μην βάλε τα δύσκολα, βάλε τα ελεύθερα. Μοναδικό έτσι ψεγάδι εισαγωγικά ήταν ότι και πάλι ο Γόκαπ δείχνει ότι είναι σε περίοδο ντεφορμαρίσματος και θα πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει στα επόμενα παιχνίδια γιατί το χρειάζεται πολύ ο Ολυμπιακός. Να πούμε ότι παίζει ο Πετρούσεφ την Πέμπτη. Έτσι, θα παίξει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα παίξει πάρα πολύ βέβαια, αλλά είναι σε κατάσταση, προφυλάχτηκε, έχει μπει στο αεροπλάνο τώρα που ξαναλέω πάνω χωρί για το Μόναχο. Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι είναι από τα πιο κρίσιμα του Ολυμπιακού, δηλαδή με ένα διπλό ξεκλειδώνει πολλές πίστες για τη συνέχεια. Θα το συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο σίγουρα. Και δείτε αυτές τις μπάτες, θες. Ναι. Ναι, δεν παίξαν και μια παράταση, μακάρι να παίζανε άλλη μία, αλλά... Match NBA. Match NBA. Και τα αποτελέσματα γενικά θες ευνοήσουν με τον Ολυμπιακό, δηλαδή έχασε Μπασκόνια, έχασε Μακάμπι. Έχασε Βαλένθια. Πολύ δύσκολα με κάποιον έχασε. Ναι, δεν είναι καλά η Ρεάλ. Δεν είναι καλά η Ρεάλ τώρα γι' αυτό. Να και έχει και πολλές απουσίες. Δεν είναι καλά. Ταβάρες, ναι. Ναι, να αρχίσουμε κάτι φορά σιγά-σιγά γιατί αρκετά κερδίσατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Νικό μας. Γεια σας κύριε. Λοιπόν, ενώνουμε οικογένειες.